Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ανάλυση στο κανάλι μου. η ο Γιάννη Ανδρέου και σήμερα θα μιλήσουμε για το κρυπτονόμισμα Cosmos Network. Θα, δούμε, θα, κάνουμε ανάλυση αυτό το κρυπτονόμισμα λοιπόν. Θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του project. Θα κάνουμε ανάλυση να δούμε τι πραγματικά είναι αυτό το project και αν όντω έχει κάποια αξία στην αγορά. Ε, αν έχει, βασικά έχει αξία, απλά να δούμε τι λεπτομέρειε του και τι προοπτικέ κέρδου και γιατί δεν έχει πάει τόσο καλά όσο θα μπορούσε πραγματικά να πάει αυτό το project και αν έχει και προοπτικές έτσι. Σήμερα λοιπόν σε άλλη μια ανάλυση όπως και καθημερινά με αναλύσεις και νέα και εξελίξεις για κρυπτονομίσματα. Έχω κάνει αρκετές αναλύσεις που μπορείτε να δείτε στο κανάλι ανά πάσα στιγμή. Και αν επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση για κρυπτονομίσματα, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε δίπλα και στο καμπανάκι για τις ειδοποίησεις για να λάβετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Να υπενθυμίσω επίσης στο κανάλι στο Telegram, Γιάννης Αντρέο Insider. Ε, Ακολουθήστε με και στα social media, Twitter, Facebook και Instagram για να είμαστε συντονισμένοι και να είστε ενήμεροι για τα κρυπτονομίσματα. Σήμερα λοιπόν επέλεξα το Cosmos Network να δούμε τις προοπτικές και το project αυτό. Το Cosmos λοιπόν είναι ένα από τα πιο σημαντικά projects για όλη την αγορά και όλο το crypto market. Το κόσμο ξεκίνησε από το 2014 και ξεκίνησε ως το ίντερνετ των blockchains. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην αρχή είχαμε το πρώτο blockchain του bitcoin, το οποίο ήταν super wow, γιατί αυτό είχαμε έτσι και το πρώτο. Μετά βγήκαν διάφορα άλλα projects, βγήκε το Ethereum, βγήκαν πάρα πολλά άλλα, το Litecoin, το XRP και Tron και Binance, Smart Chain και βγήκαν πάρα πολλά. Αλλά για να βγουν και να εξελιχθούν και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ του και να, και να συνεργαστούν, θα πρέπει να υπάρχει κάτι, θα πρέπει να, να υπάρχει μια εξέλιξη στην τεχνολογία όπου να συνδέσει αυτά τα blockchains. Και αυτό λοιπόν ακριβώ έκανε, ε, αυτό ήταν ο σκοπό του Cosmos Network και αυτό έκανε από όταν ιδρύθηκε το 2014. Σκεφτείτε λοιπόν ε, το εξή. Στο κέντρο του Σύμπαντο το Cosmos, και όλα τα blockchains να συνδέονται μετά μεταξύ τους και να μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργάζονται μέσω της τεχνολογίας του κόσμου. Είναι ένα super τεχνολογικό project και αυτό, όπως πολλά άλλα που έχουμε δει. Ε, έχει πολλά θετικά, έχει κάποια, κάποια λίγα αρνητικά τα οποία θα τα δούμε σε λίγο, κατά την άποψή μου, τα οποία αυτά έχουν να κάνουν με το θέμα της τιμής στην αγορά, αλλά άλλο κομμάτι αυτό. Σαν τεχνολογία όμως είναι κάτι φοβερό. Και σε αυτό θα αναφερθώ με απλά λόγια, όμω πιο απλά λόγια, να έχουμε μια βασική κατανόηση για όσου παρακολουθείτε λοιπόν. Και να δούμε τι πραγματικά είναι το κόσμο από θέμα τεχνολογία. Από θέμα τεχνολογία λοιπόν είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ανεξάρτητο και, και με parallel blockchains, το οποίο λοιπόν μπορεί να, επιτρέ, να επιτρέψει στα, δίνει τη δυνατότητα να, στα blockchains να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου. Με άλλα λόγια, λοιπόν, το EcoSystem το blockchain μπορεί να ε, κάνει scale και να συνεργαστεί ε, με το ένα με το άλλο blockchain. Έτσι. Ένα απλό παράδειγμα είναι το εξή. Έχουμε δει όταν κάνουμε μεταφορές μέσω της Binance ε, νομίσματα, διάφορα νομίσματα, μας δείχνει διάφορα networks να χρησιμοποιήσουμε. Όταν έχουμε, λοιπόν, για παράδειγμα το USDT να μπορεί να επιτρέπει να, να κάνεις ανάληψη, να κάνεις μεταφορά από το δίκτυο το Binance Smart Chain, το, Binance, το Ethereum ε, Blockchain και το Tron Blockchain και το κάθε άλλο blockchain. Αυτό λοιπόν για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο, ένα σύστημα το οποίο να, να, να συνδέει αυτά, να μπορέσει να, να επικοινωνήσουν τα, τα blockchains μεταξύ τους και να συνεργάζονται και να, να, να μπορέσει να λειτουργήσει. Και αυτό λοιπόν έχει δώσει τη δυνατότητα να. και έχει δώσει πολλά προνόμια. Έτσι. Σκέψω λοιπόν ότι. Το, το ότι μπορείς να κάνεις μεταφορέ ε, ε, USDT από Binance, σε Gate IU, σε άλλε πλατφόρμες χρησιμοποιώντα το Binance Smart Chain ε, και πληρώνοντα ένα δολάριο σε fees, το χρωστά στο κόσμο. Το ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί το Binance Smart Chain έχει χτιστεί ε, το blockchain του έχει χτιστεί στο κόσμο. Έτσι, και μπορεί να. Δουλέψει λοιπόν και να συνεργαστεί και με άλλα networks. Το, το USDT είναι χτισμένο στο Ethereum αν δεν κάνω λάθος, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να επικοινωνήσει το blockchain του, της Binance με το ε, blockchain του Ethereum και να γίνονται μεταφορές. Και αυτό επιλέγουμε με τι δίκτυο θα κάνουμε τη μεταφορά όταν θέλουμε να κάνουμε μεταφορές λοιπόν και μιλάμε για ένα super τεχνολογικό project το να, το να δίνει τη δυνατότητα στα blockchains να κάνει αυτό. Έτσι. Και έχει πολλά λοιπόν. έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν scale το κάθε blockchain και να μπορούν να κάνουν, να, κάνουν, να, κάνουν, να αυξήσουν την ταχύτητα στις συναλλαγές και να μπορούν να επεξεργαστούν περισσότερες συναλλαγές και αυτό λοιπόν έχει συμβάλει και το κόσμος. Έχουν φτιαχτεί διάφορα άλλα project εκεί έξω το οποίο έχουν και το ίδιο σκοπό να το scale στα transactions, στα μεταφορέ στις, μεταφορές πληροφοριών κτλ. Αλλά και το κόσμο λοιπόν είναι ένα από τους ηγέτες της αγοράς σε αυτό. Τώρα, για να καταλάβουμε αρκετά αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε και το τι είναι το blockchain. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ τεχνολογικές πληροφορίες και Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν είστε τόσο εξοικειωμένοι. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα διαβάσετε αυτά και στο site του όσοι θέλετε να το ψάξετε, να το ψάξετε παραπάνω. Ε, για το τι είναι το blockchain, έχω γράψει και ένα άρθρο στα ελληνικά στο, στο cryptonea.gr. Μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε εύκολα στο site ή να το ψάξετε με αυτά εδώ στην αναζήτηση και να δείτε να έχετε μια βασική κατανόηση για το τι είναι το blockchain, άμα θέλετε. Και ε, γενικά λοιπόν μετά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να διαβάσετε και εδώ όσο αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας για αυτό το project. Και σε αυτό το καινούριο universe, διότι στα αλήθεια το εικόνα έτσι όπως συνδέουν τα blockchains μοιάζει και με ένα universe, ένα ολόκληρο universe το οποίο συνδέεται από ένα κέντρο που είναι το κόσμος, ε, έχουν χτιστεί λοιπόν ήδη πάνω από 247 ε, apps, services και συνέχεια χτίζονται και άλλα. Ε, μέσω, το, μέσω της τεχνολογίας το ICB, το Inter Blockchain Communication Protocol, το οποίο λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή έχει, έχουν χτιστεί πάρα πολλά, έχει εξαιρετική εξέλιξη, decentralized blockchains και διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή πάνω από 71 δις πάνω στη τεχνολογία του κόσμου. Θεωρείται επίσης ως ένας από τους πιο αξιόπιστους τρόπους για να χτίσει αξίες ε, αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, στο, στα blockchains. Ε, είναι proof of stake, Οκ, okay, και το blockchain του είναι proof of stake. 99% lower carbon. Οκ, okay. uh, lower fees. 0,01 δολάρια. Uh, ταχύτητα στι συναλλαγέ με 7 δευτερόλεπτα επιβεβαίωση συναλλαγών. Πόσο πιο γρήγορα πλέον. <laughs> Τι θα μπορούσε κάποιο να χτίσει λοιπόν στον κόσμο, θα μπορούσε να χτιστούν πάρα πολλά uh, διαφορετικά decentralized finance applications project για κρυπτονομίσματα και όχι μόνο, θα μπορούσαν να χτιστούν DeFi projects, exchanges, marketplaces, trade, investment, land και πολλά άλλα. Χωρί να υπάρχει κάποιο bank account από πίσω. Πολλά από αυτά λοιπόν που έχουμε δει αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι χτισμένα και μέσω του κόσμου. Έχουμε λοιπόν, ok, μπορούν να χτιστούν και games, μπορούν να χτιστούν γενικώ πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτό, μέσα, μέσα σε αυτό το... Αυτό είναι το κρυπτονόμισμα του κόσμου. Αυτό επίσης όσοι, όσοι έχουν μπορούν να επειδή είναι proof of stake, μπορούν να το κάνουν staking και κάνοντα staking στα αλήθεια απλά βοηθάει κάποιο συνεισφέρει στην ασφάλεια του Cosmos Hub χρησιμοποιώντα το, 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 μη, το, μηχανισμό το staking OK. Και πάνω σε αυτό λοιπόν μπορεί να παίρνει και rewards και είναι και risk free. Δεν έχει κάποιο ε, ρίσκο στα αλήθεια κάποιο να κάνει σύμφωνα με αυτό που λένε τουλάχιστον εδώ ε, στο να κάνει staking λοιπόν τα άτομα, το, το δικό του το token. Υπάρχει φυσικά και ανάλυση στο δικό του στο website, στο Cosmos Network Features για το πώς ακριβώς δουλεύει και το staking, στο, το δικό του στο staking, το voting, ο μηχανισμός λοιπόν που έχουν εδώ πέρα που μπορείτε να δείτε και πληροφορίες αναλυτικά εάν κάποιος θέλει. Υπάρχει staking στην Binance με καλά ποσοστά, 10,49 10 για 30 ημέρες, 13, εδώ είναι πιο δύσκολο να βρίσκεις, αλλά γενικά καλό ποσοστό έχει και η staking και μέσα από την Binance, έχει και σε δικά τους πορτοφόλια, υπάρχουν και σε άλλα πορτοφόλια που γενικώ γίνονται. Εδώ μπορούμε να δούμε και τα apps και τα services, τα blockchains που έχουν χτιστεί πάνω στο, στο κόσμο. Έχουμε πάρα πολλά και γνωστά και άλλα που μπορεί να μην σας είναι γνωστά. Έχουμε πάρα πολλά projects που έχουν χτιστεί πάνω σε αυτό. Το Binance Chain, το Binance Smart Chain και πολλά άλλα που μπορεί να δείτε λοιπόν εδώ στην δική τους στην πλατφόρμα. Ε, τεράστιο οικοσύστημα και κατά την άποψή μου αυτό με τέτοια, με τέτοια τεχνολογία και με, με τόσο, ε, ας πούμε, τόσο πράγματα που έχουν τέτοιο οικοσύστημα θα έπρεπε να ε, είναι undervalued, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο, πιο πάνω η αξία του νομίσματος. Γενικά καλά είναι στην αγορά, είναι στη θέση 38%. Ε, έχει ένα, ένα, total supply, ε, δεν, ξέρουμε, δεν ξέρω max supply πόσο έχει, αλλά έχει ένα total supply στα 268 Βασικά δεν έχουν ανακοινώσει γιατί, αν είχαν ανακοινώσει, μέχρι να θα ξέραμε. Ε, και το νόμισμά του έχει μια σταθερή αύξηση, μια σταθερή πορεία. Από εδώ ξεκίνησε κάτι καλό να γίνεται από το Φλεβάρι, αλλά στα αλήθεια αυτό δεν έχει κάνει τέτοιο μεγάλο jump. Α πούμε, δεν έχει πάει τόσο ψηλά όσο συνήθως έχουν πάει τα κρυπτονομίσματα στο Bull Run από το Γενάρη ή τουλάχιστον από το Φλεβάρι και μέχρι και τέλη Απριλίου που είχαμε σε πάρα πολλά νομίσματα είχαμε 10x τουλάχιστον. Έτσι. Και άμα βλέπουν λοιπόν από το Φλεβάρι ήταν στα 6 κάτι, 5-6 δολάρια και μέχρι, τώρα, μέχρι το μέγιστο πούμε, που είχε φτάσει ήταν στα 29 δολάρια το οποίο θα μπορούσε να είχε φτάσει αρκετά πιο ψηλά στα αλήθεια. Σίγουρα είχαμε μια πτώση εδώ τις τελευταίες τις τελευταίες ημέρες και αναμενόμενο και αυτό λόγω της πτώση όλο του coin market, αναμενόμενο να έχει τέτοια πτώση, Οκ. Okay. επανήλθε, είχε φτάσει πιο κάτω, επανήλθε πάλι λίγο πιο πάνω και αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου και με την εκτίμησή μου τη μελέτη από όλα αυτά που έχω δει είναι θεωρείται ως ένα από τα καλά δυνατά projects το οποίο έχει μέλλον και είναι και σταθε... είναι σαν σταθερό project όπως το Ethereum όχι σαν stable, φάση ότι δεν θα ανεβεί και θα μείνει σταθερό, αλλά δεν θα το βλέπεις με πολλά μεγάλα ups and downs, όπως, μπορεί να, όπως έχουμε δει και πολλά άλλα projects. Και βλέπουμε στο Twitter τώρα και στα social media τους, έχουν ένα community, έχουν γενικά καλό community, έχουν ανθρώπους που υποστηρίζουν το project, ε, υπάρχει και διαφήμιση σε YouTube και στα social media γενικά για τον κόσμος αλλά δεν, έχω, δεν το έχω δει καθόλου να γίνεται και αυτό hype όπως έγινε σε πολλά νομίσματα σε αυτό το bull run, όπως έγινε για το Cardano, έγινε για το XRP, έγινε για το Polkadot έγινε πάρα πολλά άλλα νομίσματα, το Polygon έγινε κάπως hype, λίγο το Solana έγινε hype έχουν γίνει πολλά άλλα νομίσματα αλλά σε αυτό εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχω, δεν έχω δει να γίνεται τόσο δεν το έχω πετύχει μπροστά μου να, ξέρεις, να βλέπω τόση διαφήμιση να, και γι' αυτό. Και θεωρώ ότι είναι undervalue σε σχέση με αυτό που έχει να δώσει. Και αυτό που βλέπω, ένα πράγμα που βλέπω σαν άρνητικό σημείο σε αυτό, είναι το εξή: Ότι δεν έχει αρκετά καλό marketing όπως έχουν πολλά άλλα χρεπτονομίσματα. Είναι θλιβερότερο να βλέπει το κόσμο με ένα τέτοιο project με 153.400 followers και να, και να, από τη μία και να βλέπει από την άλλη το safe moon και το Shiba να έχουν φτάσει μισό και να κοντά στο ένα εκατομμύριο followers σε λίγου μήνε και απλά κάνοντα διαφήμιση και marketing στα social media. Έτσι. Και πολλέ φορέ δεν έχει σημασία το πόσο καλό είναι ένα project. Αν δεν γίνει marketing και διαφήμιση δυνατή ε, για αυτό, δεν θα τραβήξει. Ε, δεν θα τραβήξει επενδυτές, έτσι. Και ας πούμε το, το σύμπα, όσο, και αν, όσο, και αν, όσο γελίο project και αν είναι, με τους περισσότερους που μιλάω τελευταία μου λένε ότι έχω και λίγα σύμπα στην άρχη εκεί να δούμε αν κάτι κάποια στιγμή κάτι γίνει και αυτό. Έτσι. γιατί, γιατί είναι η διαφήμιση. Οπότε ε, αυτό κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα, θα έχει μεγαλύτερη προσοχή και διαφήμιση και θα μπορέσει να πάει διότι είναι τεράστιο project με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είναι, θα, πιστεύω ότι θα, θα είναι γερά στην αγορά διότι αυτό που προσφέρει στην αγορά είναι πολύ μεγάλο σαν project και αυτό έτσι. όπως και το Polygon που έχουμε δει και όλα τα καλά project που έχουμε αναλύσει στο κανάλι τώρα υπάρχει κάτι πλάση που είναι για το κόσμο ειδικά αυτή την περίοδο για να συγκεντρώσει παραπάνω προσοχή και αυτό είναι ο πόλεμος που γίνεται τώρα για το bitcoin και λίγο για το ethereum γιατί το ethereum θα αναβαθμιστεί στο 2,0 αλλά ειδικά για το bitcoin για την κατανάλωση της ενέργειας που υπάρχει ένας πανικός, ένας, μια προπαγάνδα στα αλήθεια αλλά οκ, okay, γίνεται, είναι πραγματική και έχει υποτιμήσει την αγορά και το bitcoin αρκετά ε, σε αυτό λοιπόν το κόσμος τώρα ανακοινώνει και συγκρίνει το, το δικό, τη δική του τεχνολογία, την κατανάλωση της ενέργειας του κόσμου, ότι είναι όσο ξοδεύει η τεχνολογία τους για ένα χρόνο, το bitcoin ή το ethereum ξοδεύουν σε μια, σε μια μέρα, σε ενέργεια. Κα, καταναλώνουν μάλλον σε, σε, ενέργεια σε μια μέρα. Αυτό ένα plus που μπορεί να δώσει σιγά σιγά προσοχή και πράγμα, αρκετά πράγματα σιγά σιγά μπορεί να συγκεντρώσει και να το δώσουν ακόμα παραπάνω ε, πρόοδο. Έχ, έχει καλές προοπτικές, και με λίγο παραπάνω διαφήμιση πιστεύω ότι θα, θα μπορούσε να πάει αρκετά καλά και για αυτό που είναι πιστεύω ότι είναι undervalued. Το μέλλον θα δείξει γιατί πολλά εξαρτούνται όπως είπα και πριν λίγο από τη διαφήμιση και κατά πόσο θα, θα αναπτύξουν αυτό το project διότι ε, συνέχεια υπάρχουν και άλλα, έχουμε το internet ε, computer που είναι δυνατά στην αγορά, μπορεί να κερδίσει μεγάλο κομμάτι τη αγορά. Έχουμε πολλά άλλα projects, έτσι. Και αυτό λοιπόν, να δούμε λοιπόν το πόσο καλά θα τα πάει. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό project και αυτό. Not financial advice, δεν σα προτρέπω για αγορά, αλλά είναι απλά η εκτίμησή μου και τα, με όσα βλέπω και παρακολουθώ. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν για σήμερα, για αυτή την ανάλυση. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, εάν επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση για κρυπτονομίσματα και αναλύσει. Έχω κάνει ήδη αρκετέ αναλύσει στο κανάλι που μπορείτε να τι δείτε ανα πάσα στιγμή, αρκετά βίντεο και άλλα κρυπτονομίσματα και ενημερώσει για τι εξελίξει που υπάρχουν. Μείνετε συντονισμένοι, υπενθυμίζω το Telegram Group Γιάννη Ανδρέου Insider, ε, Ακολουθήστε με στο Twitter, Instagram και Facebook, διότι κοινοποιώ συνέχεια πράγματα, εκπληκτονομίσματα, νέα εξελίξεις και οτιδήποτε σημαντικό. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες και θα τα πούμε σύντομα στα επόμενα βίντεο. Γεια χαρά!